Focus 103,6. Ακούς καλύτερα. Give her every reason to accept that you're for real. Tell her about it. Tell her all your crazy dreams. Let her know you need her. Let her know how much she means. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Focus Family εδώ στο Focus FM στους 103,6. Στο μικρόφωνο είναι η Ελισάβετ Σταυριανίδου. Να σας θυμίσουμε ότι οι γραμμές επικοινωνίας είναι ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, για μία ακόμα ώρα δηλαδή. Εσείς μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 231-0500-676 και 500-677, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω της σελίδας μας στο Facebook Focus Family. Πέμπτη σήμερα 18 Φεβρουαρίου, με την επικαιρότητα να είναι αρκετά πλούσια η ιδιοσιογραφία της ημέρας και με ένα μπάχαλο από ό,τι μαθαίνουμε που γίνεται στην ανατολική πλευρά της πόλης λόγω των μπλόκων των αγροτών. Να σας θυμίσω λοιπόν σε όσους ακούτε ότι η Θεσσαλονίκη Μουδανιών παραμένει κλειστή στον ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης και θα παραμείνει μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ και στα δύο ρεύματα. Κλειστά φυσικά είναι παόριστον εδώ και πάρα πολλές μέρες στα Μάλγαρα. Σε αποκλεισμό η Χαλκιδόνα μέχρι αυτή την ώρα αναμένεται να ανοίξει. Στο Δερβαίνι η κυκλοφορία ανοίγει πλέον σιγά σιγά, ενώ τα πράσινα φανάρια θα κλείσουν στις 8 η ώρα και για μία ώρα μέχρι δηλαδή τις 9. Προσοχή λοιπόν και υπομονή φίλοι οδηγοί στους δρόμους. Από την ειδησιογραφία, την πλούσια, όπως είπαμε, της ημέρας, θα ξεχωρίσω την είδηση για την αποπομπή του Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, του υποστράτηγου Μανώλη Σφακιανάκη. Αυτό έγινε νωρίς το πρωί, ωστόσο αυτή την ώρα που μιλάμε, ευτυχώς επανέρχεται στη θέση του ο κύριος Σφακιανάκης και όλο αυτό σας το αναφέρω γιατί σήμερα ήταν να τον φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή τον κύριο Σφακιανάκη και να μιλήσουμε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και φυσικά την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών μας στο διαδίκτυο και πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Όταν λοιπόν καλέσαμε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κάτω στα κεντρικά στην Αθήνα τη Δευτέρα, μας είπανε να το συζητήσουμε, στείλτε ένα αίτημα, αλλά να το συζητήσουμε, να το δούμε, γιατί έπονται κρίσεις στην ελληνική αστυνομία. Μετά από τόσα χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ, λέω τώρα είναι δυνατόν τον κύριο Σφακιανάκη που μέσα τα ρεπορτάζ τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε, έχει στήσει μόνος του όλη αυτή την υπηρεσία. Είναι πάντα πρόθυμος να εξυπηρετήσει. Και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί έχει τύχει να χτυπήσουμε την πόρτα της αστυνομίας για την εκπομπή εδώ, για να έρθουν να μας πούνε τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να προστατευτούν τα παιδιά τους από τα κάλαντα που θα βγαίνανε τα Χριστούγεννα και μας είπανε δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει άτομο να έρθει. Όμως ο κύριος Σφακιανάκης ήταν πάντα πρόθυμος, τόσο ο ίδιος όσο και στελέχη της υπηρεσίας του. Και γι' αυτό λέω εντάξει παιδιά, να τις περιμένουμε τις κρίσεις, αλλά θα διώξουν το Σφακιανάκη από την υπηρεσία που ο ίδιος έκτισε. Και τελικά όντως έγινε και αυτό στην Ελλάδα του 2016. Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να τον έχουμε εδώ. Κρατώ όμως την επιφύλαξη μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις. Όπως και να έχει, θα το δούμε αυτό το θέμα σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Σήμερα θα εστιάσουμε στην εκπομπή στο ιατρικό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, αλλά και στο κομμάτι των πρώτων βοηθειών. Θα έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής τηλεφωνικά μαζί μας τον διευθυντή του Κελπνό, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εποχική γρίπη, η οποία φαίνεται να είναι στο ζενίθ της, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν ασθενείς πλέον που είναι παιδιά, υπάρχουν νεκροί πολλοί πλέον μέσα στους οποίους είναι και παιδιά, οπότε θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε από τα χείλη του πλέον αρμόδιου στην χώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας από την εποχική γρίπη.
όλα αυτά στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, γιατί τώρα αμέσως θα ξεκινήσουμε να ξετυλίξουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο των πρώτων βοηθειών. Και για να μας βοηθήσει στο κομμάτι αυτό, έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Μανώλη Πρόημο, ο οποίος είναι εκπαιδευτής του Σώματος Σαμαριτών και Ναυαγωσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εκπαιδευτής διασώστης. Εκπαιδευτής διασώστης. Ναι. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόημο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να ξεκινήσουμε λίγο και να πούμε, καταρχήν, τι είναι οι πρώτες βοήθειες. Οι πρώτες βοήθειες είναι πράξεις, είναι πράγματα που κάνουμε. Είναι πράγματα που κάνουμε σε κάθε ατύχημα. Ποιος θα είναι ο πρώτος που θα βρεθεί σε κάθε ατύχημα? Δυστυχώς τα ατυχήματα συμβαίνουν παντού και πάντοτε, δεν μας προειδοποιούν. Οι πρώτες βοήθειες είναι οι πρώτες ενέργειες λοιπόν που πρέπει να γίνουν στον τόπο του ατυχήματος και με ό,τι μέσα διαθέτει ο καθένας. Άρα οι πρώτες βοήθειες είναι πράξεις τις οποίες μπορεί να κάνει ο οποιοδήποτε από εμάς, αρκεί να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Εγώ θα έλεγα, δεν θα έλεγα μπορεί, θα έλεγα οφείλει να κάνει. Πολύ σωστά. Γιατί μέσα από τις πρώτες βοήθειες μπορούν να σωθούν ανθρώπινες ζωές, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι άλλωστε και ο πρώτος σκοπός για τον οποίο παρέχουμε πρώτες βοήθειες. Το να κρατήσουμε τον άνθρωπο που βοηθάμε στη ζωή. Είναι μια προνοσοκομιακή φροντίδα, έτσι, πριν έρθει η επίγουσα ιατρική φροντίδα. Αυτό ακριβώς. Μια άλλη πράξη που κάνουμε είναι να καλέσουμε εμείς το ασθενοφόρο, το ΕΚΑΒ δηλαδή, την αρμόδια υπηρεσία. Αλλά μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να κρατήσουμε τον άνθρωπο στη ζωή για να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ και να τον πάει στο νοσοκομείο. Οπότε τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε και να δούμε τις πρώτες βοήθειες που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά? Βεβαίως μου λέγατε και πριν ότι οι πράξεις που γίνονται είναι παρόμοιες και για τους ενήλικες, απλά έχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Ναι, σε κάποια κομμάτια. Οι πρώτες βοήθειες είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν σε αυτές από πολύ μικροί σε ηλικία άνθρωποι μέχρι πολύ μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος από την ηλικία που αρχίζει και αντιλαμβάνεται μέχρι την ηλικία που σταματάει να αντιλαμβάνεται. Όποτε, mm-hmm. όποτε είναι αυτό. Η ηλικία που αρχίζει να αντιλαμβάνεται, δηλαδή για τα παιδιά, από ποια ηλικία μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν εκπαίδευση? 7, 8 χρονών, 9. Ωραία. Είναι μια πολύ καλή ηλικία. Ωραία. Ξέρετε, όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, είναι σαν σφουγγάρια. Ό,τι μαθαίνουν από μικρά τα θυμούνται μια ζωή. Έτσι ακριβώς. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με τα απλά? Ας πούμε για μια ρινοραγία που είναι και η πιο συνηθισμένη όταν έχεις παιδιά, να ανοίγει η μητούλα, όπως λέμε, έτσι, στην καθημερινή. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχάς, θα πρέπει να ηρεμήσουμε τον άνθρωπο ή το παιδί, αφού μιλάμε, μιας και μιλάμε για παιδιά, που έχει υποστεί τη ρινοραγία. Καλό είναι να ξέρουμε αν η ρινοραγία προέρχεται από κάποιο χτύπημα ή απλά άνοιξε η μύτη από μόνη της. Mm-hmm. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τον ηρεμήσουμε, να το βάλουμε να καθίσει, να γύρει ελαφρά προς τα μπροστά, ώστε να παροχετεύεται, να φεύγει το αίμα, να τρέχει. Και όχι προς τα πίσω. Και όχι προς τα πίσω, όπως έλεγαν παλιότερες οδηγίες, γιατί το αίμα πηγαίνει μέσα στο στόμα. Mm-hmm. Από τη μύτη πηγαίνει μέσα στο στόμα. Mm-hmm. Να πιέσουμε τα πτερύγια της μύτης για να περιορίσουμε, να σταματήσουμε την αιμορραγία, αν είμαστε σίγουροι ότι δεν προέρχεται από χτύπημα. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κάποιος στο να είναι. Να έχει σπάσει. Να έχει σπάσει. Ναι. Και να βάλουμε και κάποιο κρύο επίθεμα στη βάση της μύτης. Mm-hmm. Όχι απευθείας πάνω στο δέρμα γιατί προκαλεί έγκαυμα, αλλά με κάτι ενδιάμεσα. Mm-hmm. Άρα δεν γυρνάμε το κεφάλι μας προς τα πίσω. Προς τα μπροστά. Είτε μιλάμε για παιδί, είτε μιλάμε για ενήλικα. Η αντιμετώπιση είναι ακριβώς η ίδια. Καθισμένος, ελαφρά γερμένος προς τα μπροστά. Ωραία. Και εφόσον προηγουμένως δεν έχει προηγηθεί κάποιο ατύχημα, οπότε το παιδί να έχει χτυπήσει και να έχει επέλθει κάποιο κάταγμα στη μύτη. Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα, ας πούμε ότι υπάρχει κάταγμα. Mm-hmm. Όχι στη μύτη, ας πιάσουμε ένα άλλο σημείο του σώματος, ας πούμε στο πόδι. Ναι. Τρέχει το παιδί μας, είμαστε έξω κάπου μαζί, τρέχει, πέφτει, χτυπάει, σπάει το πόδι, το χέρι. Τι κάνουμε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, είναι μέχρι να το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο? Το κάταγμα είναι από τις πιο ήπιες κακώσεις, από τις πιο ήπιες βλάβες που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος, είτε ενήλικας είτε παιδί. Mm-hmm. Κάταγμα είναι αυτό που λέμε πολύ απλά σπάσιμο. Κάποιο οστό. Έχει μετακινηθεί. Έχει σπάσει και μπορεί και να έχει μετακινηθεί, μπορεί mm-hmm. και όχι. Mm-hmm. Υπάρχουν και ρογμώδη κατάγματα που απλά έχει ραγίσει, απλά δεν έχουν απομακρυνθεί τα άκρα mm-hmm. του κατάγματος. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να φροντίσουμε να μείνει ακινητοποιημένο το άκρο, να μην μετακινηθεί, γιατί είναι πολύ πιθανό να προκληθούν επιπλοκές. Τα σπασμένα άκρα του οστού δίπλα από τα οστά περνάνε αρτηρίες, φλέβες, στένοντες,
ενδεχομένως με τη μετακίνηση να πιεστεί κάποιο νεύρο, να κοπεί κάποια αρτηρία, να προκληθούν δηλαδή διάφορες επιπλοκές. Και να τα κάνουμε χειρότερα τα πράγματα. Να τα κάνουμε χειρότερα και φυσικά να προκαλέσουμε και πάρα πολύ πόνο. Πόνο. Άρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ακινητοποιήσουμε το άκρο που έχει υποστεί το κάταγμα μέχρι να έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια που θα καλέσουμε. Με ποιους τρόπους, δώστε μας να κάνει ένα παράδειγμα. Δηλαδή κάποιο, ας πούμε αν είναι πόδι, θα πρέπει να το έχουμε, να βρούμε κάποιο ξύλο ενδεχομένως, να το βάλουμε δίπλα στο πόδι, να το δέσουμε πρόχειρα με μια πετσέτα, με κάτι, ό,τι βρούμε τέλος πάντων. Όπως είπαμε και στον ορισμό των πρώτων βοηθειών, οι πρώτες βοήθειες είναι οι άμεσες ενέργειες στον τόπο του ατυχήματος με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε πρόχειρο. Αρκεί να είναι ακινητοποιημένο το σπασμένο μέλος. Έτσι. Στο κάταγμα θα χρειαστεί να φτιάξουμε κάποιο είδους νάρθηκα που θα πάρει το φορτίο από το άκρο. Νάρθηκας μπορεί να είναι ένα περιοδικό, μια τυλιγμένη εφημερίδα, ένα τυλιγμένο σεντόνι, το πόδι μιας καρέκλας ή οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο θέμα του εγκάβματος. Ναι. Τι κάνουμε, πώς αντιμετωπίζουμε ένα εγκάβμα? Τα εγκάβματα, στα εγκάβματα μας ενδιαφέρει και το βάθος, πόσο βαθιά δηλαδή έχει προχωρήσει το έγκαυμα και η έκταση, πώς η επιφάνεια του σώματος έχει καεί. Το βάθος το μετράμε με τους βαθμούς, πρώτου, δευτέρου, τρίτου. Πρώτου βαθμού είναι τα πιο ελαφριά, δευτέρου τα μεσαία και τρίτου βαθμού είναι τα πολύ σοβαρά εγκάβματα. Και την έκταση τη μετράμε με ποσοστό. Μάλιστα. Τα εγκάβματα πρώτου βαθμού είναι τα πιο συχνά, μάλλον εγκάβματα πρώτου βαθμού είναι τα ηλιακά, αυτά που προκαλούνται από τον ήλιο. Κοκκινίλα, τσούξιμο, έτσι. Φτάνει να πάρουμε τον άνθρωπο που είναι στον ήλιο, τον πάμε σε ένα σκιερό μέρος, να τρέξει άφθονο νερό, να του ρίξουμε νερό, τρεχούμενο νερό. Απλά νερό. Απλά νερό. Και με μια κρέμα, μια αληφή ενυδατική, έχουμε αντιμετωπίσει το έγκαμα του πρώτου βαθμού. Τα εγκάβματα δευτέρου βαθμού, το χαρακτηριστικό τους είναι η φουσκάλα. Όποιο έγκαυμα έχει φουσκάλα είναι έγκαυμα δευτέρου βαθμού. Δεν πειράζουμε, φαντάζομαι. Δεν πειράζουμε τη φουσκάλα, δεν θα σκάσουμε τη φουσκάλα. Το καλύπτουμε και πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Το καλύπτουμε με τι, με κάποιο επίθεμα, ίσως. Ναι. Το καλύπτουμε με χαζούλες, απλά με επιθέματα. Ναι. Τα εγκάβματα δευτέρου βαθμού έχει ανοίξει η εξωτερική στιβάδα το δέρμα, άρα ταυτόχρονα είναι και τραύμα. Μάλιστα. Άρα πρέπει να καλυφθεί για να είναι και πύλη εισόδου μικροβίων δηλαδή. Mm-hmm. Θα πρέπει να καλυφθούν και να πάνε γρήγορα στο νοσοκομείο και να γίνει εκεί η αντιμετώπιση. Σωστά, βεβαίως. Τρίτη περίπτωση, τρίτου βαθμού πια δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα φαντάζομαι. Για να φτάσει να πάθει κάποιος εγκάβματα τρίτου βαθμού έχει εκτεθεί σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία, σε φλόγες, είναι σε κάποιο αυτοκίνητο, σε κάποιο χώρο που καίγεται ή οτιδήποτε. Άρα εκεί... Μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Μπράβο. Μάλλον, μάλλον η χειρότερη βλάβη που έχει δεν είναι το έγκαυμα. Ναι. Όλα αυτά που λένε μαμάδες, γιαγιάδες, παιδί μου βάλε οδοντόκρεμα, παιδί μου βάλε τι άλλο, βούτυρο, δεν ξέρω και εγώ τι λένε. Αυτά όλα τι κάνουν, κάποια δουλειά? Όλα αυτά έχουν... Τα γιατροσόφια του λαού. Όλα αυτά τα γιατροσόφια έχουν κάποια βάση. Χρησιμοποιούνται για πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα που έχουμε όλα τα μέσα, είναι δυνατόν να μιλάμε για οδοντόκρεμες και για γιατροσόφια? Όταν χρησιμοποιούσαν αυτά τα αυτοκίνητα πήγαιναν με μέγιστη ταχύτητα 40-50 χιλιόμετρα. Ωραία. Τώρα πηγαίνουμε... Οπότε κρατάμε ότι ρίχνουμε μόνο άφθονο νεράκι, προσπαθούμε να έχουμε ασφαλισμένο εντός εισαγωγικών το έγκαυμα από τους εξωτερικούς παράγοντες για να μην περάσουν μικρόβια μέσα και από εκεί και πέρα πλέον νοσοκομείο φυσικά. Άλλη ερώτηση. Ποια είναι η απλούστατη, από όσο ξέρω, κίνηση? Τώρα πώς θα μας την περιγράψετε θα πούμε, αφού είμαστε ραδιόφωνο. Που κάνουμε σε περίπτωση που η γλώσσα φράξει την αεροφόρο εδώ. Και δεν λέω όταν η γλώσσα γυρίσει, γιατί αυτό δεν ισχύει. Χαίρομαι που το λέτε. Ναι, γιατί υπάρχει μεγάλη παρερμηνία σε αυτό. Έτσι, δεν έτσι. Γυρνάει η γλώσσα. Έτσι. Η γλώσσα είναι ένας μυς, ο οποίος όταν ο άνθρωπος χάσει τις αισθήσεις του, όπως όλοι οι υπόλοιποι μυς του σώματος, χαλαρώνει και αυτός και φράζει την αεροφόρο οδό από την οποία αναπνέουμε. Και τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Πρόημε? Καταρχάς, αυτό σημαίνει μόνο σε ανθρώπους που έχουν ή πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο συνείδησης ή μηδενικό επίπεδο συνείδησης. Σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, αυτόματα κρατάμε τη βάση της γλώσσας, τη γλώσσα δηλαδή, εκεί που πρέπει. Άρα δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αν υπάρχει πιθανότητα να γίνει πτώση, να χαλαρώσει δηλαδή αυτός ο μυς και να πέσει η βάση της γλώσσας και να φράξει τον αεραγωγό, αρκεί και μόνο να κάνουμε ελαφριά έκταση στο κεφάλι. Το ένα χέρι
πάνω στο μέτωπο, το άλλο χέρι, τα δύο δάχτυλα του άλλου χεριού κάτω από την κάτω σιγαγόνα, στο στέινο μέρος, και κάνουμε ελαφριά, ανασηκώνουμε ελαφρά δηλαδή το κεφάλι. Με αυτή την κίνηση και μόνο απελευθερώνεται ο αεροδοχός. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται κουτάλια. Ούτε κουτάλια, ούτε τίποτα. Ούτε πυρούνια. Να καταλάβουμε κάτι. Αν προσπαθούμε να ανοίξουμε το στόμα κάποιου, αυτό σημαίνει ότι έχει μυϊκό τόνο. Άρα δεν κινδυνεύει από απόφραξη του αεραγωγού λόγω πτώσης της βάσης της γλώσσας. Και επίσης, δεν ξέρω, δεν υπάρχει και κίνδυνος αν πάμε να βάλουμε μέσα τα δάχτυλά μας για να το ανοίξουμε, αν μας το δαγκώσει και μας τα κόψει. Αντανακλαστικά, η κίνηση που θα κάνει κάποιος που έχει μυϊκό τόνο, αν ανοίξουμε το στόμα του και βάλουμε τα χέρια του μέσα, θα είναι να κλείσει το στόμα του. Άρα να δαγκάσει και τα δάχτυλά μας. Πάμε σε μία γραμμούλα. Κροατής ή ακροάτρια, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας, βασικά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αυτό για, για το φράξιμο, μέσω ΕΚΑΒ μου είχαν πει, επειδή μας έτυχε, ότι να γυρίσουμε τον ασθενή στα πλάγια. Ναι. Κύριε Πρωίμη. Ναι. Αυτό φαντάζομαι είναι μετά την απόφραξη, έτσι αυτή δεν είναι. Αυτή εδώ η διαδικασία, αυτό λέγεται θέση ανάνυψης. Πλάγια θέση. Είναι θέση ανάνυψης ή πλάγια θέση. Ναι. Είναι η καλύτερη θέση για να βρίσκεται κάποιος που έχει περάσει από τη διαδικασία ενός οποιοδήποτε τραυματισμού. Σε κάθε τραυματισμό σοκάρεται ο οργανισμός. Και μία αντίδραση του οργανισμού στο σοκ είναι να κάνει εμετό. Άρα βάζοντας τον τραυματία ή ασθενή σε πλάγια θέση, παροχετεύονται τα εμέσματα αν τυχόν κάνει εμετό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κίνδυνος εισρώφησης των εμεσμάτων. Mm-hmm. Προϋπόθεση όμως για να βάλουμε κάποιον σε αυτή τη θέση είναι να αναπνέει. Βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, αφού διασφαλίσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος αναπνέει, έτσι, τότε μόνο θα τον βάλουμε σε πλάγια θέση και καθώς περιμένουμε τη βοήθεια να έρθει. Έτσι. Την εξειδικευμένη βοήθεια. Έτσι. Έχουμε ανοίξει τον αεραγωγό, είμαστε βέβαιοι, έχουμε ελέγξει την αναπνοή, είμαστε βέβαιοι ότι αναπνέει. Και μετά, αν δεν έχει κάποια άλλη κάκωση, τον βάζουμε σε πλάγια θέση, περιμένοντας μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Ναι, άρα φαντάζομαι ο κύριος αυτός εννοούσε ότι του είπαν από το ΕΚΑΒ να τον βάλει σε πλάγια θέση, αφού έχει πετύχει την εξασφάλιση του αεραγωγού, έτσι. Μάλλον θα είπαν στο ΕΚΑΒ ότι αναπνέει ο τραυματίας. Ναι, αναπνέει, οπότε βάλτε τον σε πλάγια θέση, έτσι, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο. Μάλιστα. Έχουμε 4 λεπτάκια, μου λένε, μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Οπότε να παράσω γρήγορα στην επόμενη ερώτηση και να σας ρωτήσω πώς αντιδρούμε σε περίπτωση πνιγμονής. Ναι. Και να πούμε λίγο στον κόσμο τι εννοούμε πνιγμονή, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι είναι πνίγομαι στη θάλασσα. Έτσι. Πνιγμονή είναι η απόφραξη, το φράξιμο δηλαδή, του αεραγωγού από ξένο σώμα, από κάποιο ξένο σώμα. Ενώ πνιγμός είναι η βύθιση στο νερό. Τρώμε αμέριμνη και μας κάθεται κάτι στο λαιμό. Έτσι. Τι κάνουμε? Ο οργανισμός αντιλαμβάνεται κίνδυνο γιατί από την τραχέα πρέπει να περνάει μόνο ο αέρας. Mm-hmm. Η τραχέα είναι η δίωδος που πηγαίνει ο αέρας στους βρόγχους και τα πνευμόνια. Mm-hmm. Από εκεί όμως περνάει μόνο ο αέρας. Όταν υπάρξει κάποιο υλικό, κάποιο ξένο σώμα, ο οργανισμός μας, ο εγκέφαλος, αντιλαμβάνεται κίνδυνο. Άρα κλείνει την τραχεία για να κρατήσει το ξένο σώμα, να μην προχωρήσει προς τα κάτω. Κλείνοντας την τραχεία, είτε μειώνεται είτε σταματάει τελείως και η αναπνοή, διακόπτεται η αναπνοή, αφού κλείνει η δίωδος του αέρα. Μερική απόφραξη του αεραγωγού έχουμε όταν επιτρέπεται να περάσει ένα μέρος, από κάποιο σημείο μπορεί να περάσει αέρας και το χαρακτηριστικό είναι ο βήχας. Ο βήχας, έτσι, βήχει έτσι. Το άτομο. Τι είναι ο βήχας? Βγάζουμε αέρα. Ναι, αλλά για να βγάλεις αέρα πρέπει πρώτα να πάρεις αέρα. Mm-hmm. Αν λοιπόν υπάρχει το ανακλαστικό του βήχα. Δεν κάνουμε τίποτα. Τον ενθαρρύνουμε να βήξει. Τον ενθαρρύνουμε να βήξει. Και με το βήχα να βγάλει το ξένο σώμα. Αν δεν τα καταφέρει, κάνουμε 5 χτυπήματα στην πλάτη ανάμεσα στις 2 ομοπλάτες. Με φορά από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Ναι, όχι αυτό που κάνουμε όλοι οι Έλληνες, σαν να λέμε γεια σου φιλαράκι, τι κάνεις. Ναι. Όχι αυτό το χτύπημα. Το χτύπημα νομίζω με το καρπό, με τη βάση του καρπού. Με όλη την παλάμη, αλλά από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Βέβαια, ο άνθρωπος που έχει το ξένο σώμα, που έχει φράξει ο αεραγωγός του, δεν θα κάτσει να του πούμε εμείς, κάτσε σε αυτή τη θέση, γύρε ελαφρά προς τα μπροστά, θα βάλω το ένα χέρι μου μπροστά και θα σε χτυπήσω, που είναι και το ιδανικό. Αλλά μάλλον θα κρατάει το λαιμό του και θα χτυπιέται δεξιά-αριστερά, γιατί δεν αναπνέει καλά. Δεν αναπνέει, ναι. Μετά τα χτυπήματα στην πλάτη, αν αυτά δεν έχουν αποτέλεσμα. Πέντε είπατε. Τις πιο πολλές φορές το ξένο σώμα με τα χτυπήματα στην πλάτη πετάγεται. Mm-hmm. Και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση κιόλας. Αν τα χτυπήματα στην πλάτη δεν έχουν αποτέλεσμα, τότε κάνουμε αυτό που λέμε χειρισμός Heimlich,
κάνουμε το ένα χέρι γροθιά, περνάμε τα δυο μας χέρια κάτω από τις μασχάλες του, είμαστε πίσω στην πλάτη του δηλαδή, και βάζουμε το χέρι που έχουμε κάνει σαν γροθιά ανάμεσα στην ξυφοειδή απόφυση και τον αφαλό. Mm-hmm. Κάπου στη κοιλιά στο μάχη, κάπου σε εκείνο το σημείο. Και πιέζουμε με τα δυο μας χέρια προς τα μέσα και επάνω. Mm-hmm. Για να πιέσουμε το διάφραγμα, να πιέσει τους πνεύμονες. Μάλιστα, για να βγει το ξενοσώμα. Ναι. Πόσες φορές κάνουμε τη μέθοδο Χάιμλικ? Το κάνουμε και αυτό 5 φορές. 5 φορές. Βέβαια, αν δεν πετύχει ούτε μία μέθοδος ούτε η άλλη, θα πάμε σε κάτι άλλο που θα το δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Πάμε σε μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωγόνησης. Αν δεν πετύχουν, αν δεν έχουν αποτέλεσμα αυτά που κάνουμε, κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα σταματήσει, θα διακοπεί η αναπνοή του. Ναι. Άρα οπότε εκεί πάμε σε κάρπα. Έτσι. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και παρερχόμαστε εδώ για να δούμε τι κάνουμε όταν σταματάει η αναπνοή του ενήλικα είτε του παιδιού μας. Θα τα πούμε και τα δύο. Πώς γίνεται η κάρπα σε παιδιά, πώς γίνεται η κάρπα σε βρέφη, ποια είναι τα απαραίτητα που πρέπει να έχει το φαρμακείο στο σπίτι μας, αλλά και πώς μπορούμε να γίνουμε πιο ενημερωμένοι για τις πρώτες βοήθειες και πού μπορούμε να απευθυνθούμε για να τις μάθουμε. Focus 103,6. Ακούς καλύτερα. Πίσω στο Focus Family, εδώ στους 103,6 με τον εκπαιδευτή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Μανώλη Πρόημο. Και να πάμε γρήγορα, κύριε Πρόημε, στην περίπτωση της κάρπα. Ναι. Τι κάνουμε, βασικά πώς γίνεται η κάρπα σε βρέφη και σε παιδιά και σε ποια περίπτωση? Ναι, εδώ καταρχάς θα πρέπει να χωρίσουμε λίγο τις ηλικίες. Ναι. Να δούμε για τις πρώτες βοήθειες ποιοι είναι βρέφοι, ποια άτομα είναι βρέφοι, ποια άτομα είναι παιδιά και ποιοι είναι ενήλικες. Mm-hmm. Τα άτομα λοιπόν από 0 μέχρι 1 έτους θεωρούνται είναι βρέφοι. Mm-hmm. Από 1 μέχρι 8 ετών είναι παιδιά και από 8 ετών και πάνω είναι ενήλικες. Ωραία. Η διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης διαφέρει σε βρέφη και παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες. Mm-hmm. Ο λόγος είναι γιατί στατιστικά οι ενήλικες, μάλλον ποιος χρειάζεται καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αυτός που έπαθε καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Σταμάτησε δηλαδή ή η αναπνοή του ή η καρδιακή λειτουργία. Προφανώς όταν σταματήσει το ένα από τα δύο παρασύρει και το άλλο. Mm-hmm. Στους ενήλικες, στατιστικά, πρώτα σταματάει η καρδιά στο μεγαλύτερο ποσοστό και αυτό οδηγεί σε διακοπή και της αναπνοής. Ενώ στα παιδιά, πρώτα για διάφορους λόγους σταματάει η αναπνοή και αυτό οδηγεί στη διακοπή της καρδιακής λειτουργίας. Γι' αυτό και ο λόγος που κάνουμε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση είναι, ο τρόπος μάλλον που κάνουμε είναι διαφορετικός. Mm-hmm. Σταματάει λοιπόν κούφια η ώρα που τα ακούει το παιδάκι μας η αναπνοή του. Ναι. Έτσι, τι κάνουμε? Φυσικά μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Ναι. Καταρχάς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση πριν παρέχουμε την οποιαδήποτε βοήθεια και στον οποιονδήποτε να είμαστε ασφαλείς. Άρα φροντίζουμε την ασφάλειά μας και τη δική μας και αυτού που θα βοηθήσουμε. Mm-hmm. Αφού είμαστε ασφαλείς, θα πλησιάσουμε και θα κουνήσουμε ελαφρά το παιδί ή τον ενήλικα. Είναι μέχρι ένα σημείο η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Να δούμε αν ανταποκρίνεται. Έτσι. Σε κάποια ερεθίσματα. Μπορεί απλά να κοιμάται, μπορεί έτσι, οτιδήποτε. Δεν θα αρχίσουμε αμέσως να κάνουμε εμφυσίσεις και συμπιέσεις. Αν δεν υπάρξει κάποια ανταπόκριση, τότε θα καλέσουμε αν υπάρχει κάποιος άλλος για να μας βοηθήσει. Να μην αντιμετωπίσουμε μόνοι μας αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να έχουμε και κάποιον άλλον από τους γύρω και να μας βοηθήσει, σηκώντας τα χέρια και φωνάζοντας βοήθεια, βοήθεια. Στη συνέχεια, στα βρέφη και στα παιδιά, θα ανοίξουμε λιγότερο από ό,τι στον ενήλικα τον αεραγωγό, με τη διαδικασία που είπαμε πριν. Στα βρέφη καθόλου, σε ουδέτερη θέση το κεφάλι, στα παιδιά, τα άτομα από 1 μέχρι 8 ετών, θα κάνουμε μικρότερη έκταση κεφάλις. Έτσι. Ναι. Και με το κεφάλι σε έκταση θα ελέγξουμε την αναπνοή, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τρεις από τις αισθήσεις μας. Θα βλέπουμε αν εκπτύσσεται, αν ανεβοκατεβαίνει ο θώρακας, θα ακούμε αν υπάρχει θόρυβος από την εκπνοή και θα αισθανόμαστε αν υπάρχει και αέρας από την εκπνοή. Mm-hmm. Όλα αυτά πλησιάζοντας το μάγουλό μας στο στόμα και τη μύτη του ανθρώπου που ελέγχουμε. Αν αναπνέει είναι το καλό σενάριο. Αν δεν αναπνέει και από εδώ και μετά αρχίζουν οι διαφορές,
μιλώντας για βρέφη και παιδιά, θα κάνουμε 5 συνεχόμενες εμφυσίσεις. Mm-hmm. Δηλαδή από 0 μέχρι 8 ετών ξεκινάμε με 5 εμφυσίσεις. Έτσι. 5 συνεχόμενες εμφυσίσεις. Mm-hmm. Φυσικά δεν είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι, να σας δείξουμε τον τρόπο. Θα μας πει μετά, αμέσως μετά, ο κύριος Πρόημος, σε όσους ενδιαφέρονται, πού μπορούν να απευθυνθούν για να μάθουν τις πρώτες βοήθειες. Γενικότερα, οι πρώτες βοήθειες, αφού είπαμε ότι είναι πράξεις, έτσι, πρέπει δεν να μπορεί να θεωρητικά να διδαχτούν. Έτσι, έτσι. Πέντε εμφυσίσεις, λοιπόν, κύριε Πρόημε. Μετά τις 5 εμφυσίσεις, mm-hmm. θα επανελέγξουμε αν επανήλθε η αναπνοή, με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Θα ελέγξουμε αν άρχισε να αναπνέει. Mm-hmm. Αν συνεχίζει να μην υπάρχει αναπνοή, θα κάνουμε 15 συμπιέσεις και 2 εμφυσίσεις για ένα λεπτό. Μάλιστα. Μέσα σε ένα λεπτό θα κάνουμε ένα λάξ, δηλαδή 15 συμπιέσεις και 2 εμφυσίσεις. Mm-hmm. Άρα σίγουρα θέλουμε βοήθεια, δεύτερο άτομο, ναι. Ναι, γιατί οι συμπιέσεις είναι κάτι πάρα πολύ κουραστικό, βέβαια. Ειδικά οι συμπιέσεις. Βέβαια. Μετά το ένα λεπτό θα επανελέγξουμε αν αναπνέει το άτομο. Αν συνεχίζει να μην αναπνέει, τότε θα πούμε σε κάποιον από αυτούς που φωνάξαμε να καλέσει βοήθεια, το ΕΚΑΒ, για να έρχεται mm-hmm. και θα συνεχίσουμε εμείς με 15 συμπιέσεις, 2 εμφυσίσεις συνεχόμενα μέχρι να έρθει η βοήθεια. Μάλιστα. Το ίδιο είναι σε ενήλικες. Τι είναι η διαφοροποίηση, ποια είναι? Σε ενήλικες μέχρι και τον έλεγχο της αναπνοής η διαδικασία είναι η ίδια. Mm-hmm. Φροντίζουμε για την ασφάλειά μας, πλησιάζουμε, τον κουνάμε ελαφρά από τους ώμους φωνάζοντας είσαι καλά, καλούμε βοήθεια από τους γύρω, ανοίγουμε τον αεραγωγό, ελέγχουμε την αναπνοή. Mm-hmm. Αν διαπιστώσουμε ότι ο ενήλικας δεν αναπνέει, άμεσα θα καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Ο λόγος είναι, όπως είπαμε, ότι στατιστικά στους ενήλικες υπάρχει κάποιο καρδιακό πρόβλημα. Οπότε mm-hmm. πρέπει να αρχίσει να έρχεται το ασθενοφόρο που θα φέρει και τον απεινιδωτή mm-hmm. μαζί. Mm-hmm. Μετά την κλίση του ΕΚΑΒ κάνουμε 30 συμπιέσεις, 2 εμφυσίσεις. Άρα είναι 30 οι συμπιέσεις για τους ανήλικες και 15 για τα παιδιά κατά βρέφη. Επιτρέψτε μου βέβαια να πω ότι όλα αυτά δεν θα τα κάνουμε σαν ένα κρεβάτι στο καναπέ, έτσι δεν είναι? Προφανώς το διευκρινίσουμε αυτό. Για να είναι αποτελεσματικές οι συμπιέσεις, τι κάνουμε με τις συμπιέσεις? Στην ουσία, ό,τι δεν κάνει η καρδιά από μόνη της, αφού σταμάτησε, δεν ανοιγοκλίνει, αυτό κάνει η καρδιά. Ό,τι δεν κάνει από μόνη της, την αναγκάζουμε να το κάνει εμείς εξωτερικά μηχανικά. Πιέζουμε το στέρνο για να αναγκάσουμε την καρδιά να κλείσει. Αφήνει το στέρνο, ανοίγει πάλι η καρδιά. Αυτό όμως για να γίνει, για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να είναι το άτομο να είναι ξαπλωμένο σε κάποια σκληρή επιφάνεια. Αν είναι πάνω σε ένα στρώμα, θα πιέζουμε το στέρνο, θα πιέζεται το στρώμα. Και φαντάζομαι δεν σταματάμε μέχρι να έρθουν οι διασώσεις του ΕΚΑΒ, έτσι δεν είναι? Σταματάμε σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη που είναι και η καλύτερη είναι αν είτε αναπνεύσει είτε κάνει κάποια κίνηση, ανοίξει τα μάτια ή οτιδήποτε, ναι. που σημαίνει ότι επανήλθε. Και τότε τον βάζουμε σε πλάγια θέση για να το συνδέσω με τον προηγούμενο κύριο. Έτσι ακριβώς. Η δεύτερη είναι αν έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια που καλέσαμε, το ΕΚΑΒ δηλαδή. Η τρίτη είναι αν εξαντληθούμε, όχι αν κουραστούμε. Αν κουραστούμε, απλά συνεχίζουμε. Αν εξαντληθούμε και δεν μπορούμε άλλο δηλαδή. Και η τέταρτη είναι αν για κάποιο λόγο το περιβάλλον σταματά να είναι ασφαλές. Βέβαια. Βεβαίως. Μία τελευταία ερώτηση. Το φαρμακείο που έχουμε στο σπίτι μας, ναι. τι πρέπει να έχει, ειδικά όταν έχουμε παιδιά? Ναι, τι πρέπει να έχει το φαρμακείο? Το φαρμακείο του σπιτιού. Καταλαβαίνετε άλλα πράγματα πρέπει να έχει το φαρμακείο ενός εργοστασίου, άλλα πράγματα το φαρμακείο μιας αθλητικής ομάδας. Βέβαια. Άλλα πράγματα ένα οικιακό φαρμακείο. Mm-hmm. Καταρχάς, σε πόσους απευθύνεται, πόσους θα χρειαστεί να περιθάλψει. Είναι μια οικογένεια με 2-3 άτομα ή μια οικογένεια με 8. Mm-hmm. Από εκεί εξαρτούνται οι ποσότητες. Τώρα, σίγουρα κάθε φαρμακείο οικιακό θα πρέπει να μπορεί να περιθάλψει ένα τραύμα. Ναι. Άρα χρειάζεται επιδέσμους, γάζες, mm-hmm. ένα μικρό φυσιολογικό ορό για ξέπλυμα, κάποιο ήπιο αντισηπτικό. Mm-hmm. Για να... σίγουρα θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει εγκάβματα, που πάνω κάτω τα υλικά είναι ίδια με αυτά των ναι. τραυμάτων. Ναι. Κάποιες μυοσκελετικές κακώσεις που και αυτά έτσι, επιδέσμους είναι, ναι. και τα λοιπά. Άρα το πώς φτιάχνουμε ένα φαρμακείο έχει να κάνει με το τι θα χρειαστεί να περιθάλψει. Στο φαρμακείο θα είναι κάποια φάρμακα του παππού, της γιαγιάς και τα λοιπά.
Κύριε Πρόημε, όποιοι μας ακούνε και θέλουν να γίνουν παρόχες πρωτοβοηθειών για να βοηθήσουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, τα μέλη της οικογένειάς τους, πού μπορούν να απευθυνθούν? Εσείς κάνατε κάποια προγράμματα πρώτων βοηθειών? Ναι, εμείς σαν τομέα Σαμαριτών, Διασωστών και Αναγνωστών του Ερυθρού Σταυρού έχουμε δύο προγράμματα, πιστοποιημένα και από τον Ερυθρό Σταυρό και με ISO, όπως και όλη η εκπαίδευση του τομέα Σαμαριτών. Το ένα είναι εξάωρης διάρκειας, αφορά καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινητωτή. Και το άλλο είναι 20ωρης διάρκειας και αφορά όλα τα κύρια αντικείμενα των πρώτων βοηθειών. Περίπου όλα όσα είπαμε, μάλλον. Ναι, συν ναι, κι άλλα, φαντάζομαι. Και άλλα, αλλά και άλλα. Αυτά που είπαμε περιλαμβάνονται. Αυτά όλα. Και πού μπορεί να σας βρει κανείς, όποιος ενδιαφέρεται? Ο Ερυθρός Σταυρός είναι στην Αβάρχου Κουντουριώτη 10, δίπλα στο λιμάνι. Mm-hmm. Και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310-531-530. Ωραία, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Όλοι κάνουν ραδιόφωνο. Εσείς το έχετε. Focus 103,6. Είναι να το έχεις. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Changed the time and I grew up. I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play. Και από τις πρώτες βοήθειες να πάμε στην εποχική γρίπη, η οποία φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρο την χώρα μας, καθώς συνεχίζει την επέλασή της. Και όχι μόνο αυτό, φίλες και φίλοι, αλλά πλέον έχει αρχίσει και χτυπά νεότερες ηλικίες, παιδιά και νέους. Την ίδια ώρα έχει εκδώσει ειδική εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να ορίσει τα μέτρα προστασίας στα σχολεία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Αμέσως τώρα θα καλωσορίσω στην εκπομπή και θα καλησπερίσω τον πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΟ, τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλησπέρα σας, κύριε Σταυρανίδη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατάς σας. Υποχρέωση είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες σε ένα τέτοιο έτσι κορυφαίο θέμα που απασχολεί τη δημόσια υγεία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι υπάρχει αγωνία, ειδικά και από τους γονείς, έτσι. Δεν ξέρουν λίγο πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την γρίπη. Βλέπουμε ότι οι ηλικίες που πλέον προτιμά ο ιός έχουν αρχίσει και πέφτουν. Μιλάμε πλέον για νέα άτομα. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και νεκρά παιδιά από τον ιό της γρίπης. Δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη χρονική περίοδο της 7ης εβδομάδας που διανύουμε τώρα το 16, συγκριτικά με τα στοιχεία που έχουμε τα αντίστοιχα από το 2015, τα κρούσματα είναι διπλάσια. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το ιός της γρίπης Α, που ήταν έναν ιένατο στέλεχος αυτό το πανδημικό, έχει μία έτσι, θα έλεγα, συμπάθεια να το χαρακτηρίσω έτσι, και με μικρότερες ηλικίες συγκριτικά με τον ιό γρίπης τύπου Β. Τι προτείνετε τώρα να κάνουν οι γονείς? Τώρα στη φάση που είμαστε την χρονική, με δεδομένο ότι αν δεν κάνω λάθος η κορύφωση του ιού αναμένεται προς το τέλος του μήνα, Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου. Ναι, περί τα τέλη Φεβρουαρίου, εκεί τοποθετείται το πικ της γρυπόδους αυτής συνδρομής. Βέβαια η γρυπή θα παραμείνει και το Μάρτιο, αλλά τα εμφανή σημεία κάμψεως θα εμφανίζονται περί το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Τι μπορούμε να κάνουμε για το διάστημα αυτό για να προστατευτούν τα παιδιά μας πρώτα? Ας πάρουμε τα παιδιά. Ναι, τα άτομα, τα παιδιά τα οποία
έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα, θα πρέπει να εμβολιαστούν, έστω και τώρα. Τα άτομα που βρίσκονται επίσης σε στενή επαφή με τα παιδιά κάτω των 6 μηνών, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι οποίοι φροντίζουν όλα τα άτομα αυτά και με υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να είχαν εμβολιαστεί, να έχουν εμβολιαστεί. Υπήρξε μικρή εμβολιαστική κάλυψη, θα έλεγα, εφέτος, από κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε. Ναι. Προφανώς, με ακούτε? Ναι, ναι, πολύ καθαρά και με πολύ ενδιαφέρον. Ναι, προφανώς, λέω, η εμβολιαστική μικρή κάλυψη οφείλεται στο ότι ο καιρός του Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου έτσι λειτουργήσε παραπλανητικά για τους πολίτες. Δεν έδωσαν μεγάλη σημασία, αλλά τα συμπτώματα, όπως βλέπετε, της γρίπης αυτής είναι θορυβώδη και γι' αυτό κιόλας έχουμε αυτή τη στιγμή 109 νεκρούς. 17 παιδάκια έχουν νοσηλευτεί μέχρι στιγμής σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουμε χάσει 5 παιδάκια. Βέβαια, τα 4 εξ αυτών είχαν υποκείμενη νόσο σοβαρή, δεν είχαν εμβολιαστεί. Και αυτό είναι το προφίλ το επιδημιολογικό που παρουσιάζει έτσι η γρίπη η φετινή. Οι έγκυες γυναίκες, κύριε Γιαννόπουλο, είναι καλό έστω και τώρα να εμβολιαστούν ή πλέον δεν υπάρχει λόγος? Κοιτάξτε, οι έγκυες γυναίκες έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί, όπως και οι λεχοίδες και οι φυλάζουσες. Τα άτομα με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40, δηλαδή όσες απάσχουν από νοσογόνο, παχυσαρκία, ανεξαρτήτου ηλικίας, έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί, αλλά και τώρα μπορούν και πρέπει να εμβολιαστούν. Βέβαια, θα έλεγα ότι υπάρχει μεγάλες ποσότητες, άφθονες ποσότητες εμβολίων, πρέπει δηλαδή να τα αναζητήσουν σε πολλά σημεία, γιατί ενδεχομένως ένα φαρμακείο της γειτονιάς ή το απέναντι φαρμακείο που έχει ο κάθε πολίτης να μην διαθέτει, να τα έχει εξαντλήσει, αλλά με την ιχνηλάτηση των εμβολίων θα βρεθεί εμβόλιο και πρέπει και τώρα να, καλό θα είναι να εμβολιαστούν τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα άτομα τα οποία πάσχουν από στεφανία νόσο, τα νοσοκατασταλμένα άτομα, τα άτομα τα οποία έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θα πρέπει έστω και τώρα, αν δεν έχουν εμβολιαστεί, καλό θα είναι να εμβολιαστούν. Κύριε Γιαννόπουλε, πώς μεταδίδεται η γρίπη? Η γρίπη μεταδίδεται, είναι αερογενής λίμωξη, μεταδίδεται με το βήχα, με το φτάρνισμα, γι' αυτό πρέπει να λαμβάνονται και μέτρα, προφυλακτικά να βάζουμε τα χέρια μας να μην εκτοξεύουμε τα διάφορα σταγονίδια, όπως επίσης και ένα καλό πλύσιμο των χεριών πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα το οποίο θα παίρνουμε. Και βέβαια τα άτομα τα οποία δεν έχουν λόγους να συγχρονίζονται σε συναθρήσεις διάφορες, όπως κινηματογράφους, καφενεία, και έχουν προβλήματα γενικότερα, ας τα αποφεύγουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η αποφυγή δηλαδή συγχρονισμού είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει να μην έχουμε υψηλή έκθεση σε κινδύνους. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που, αν δούμε ότι επιμένουν, πρέπει άμεσα να απευθυνθούμε στον γιατρό? Ναι, είναι μια καλή ερώτηση που μου κάνετε, για να δώσω ακριβώς και χρηστική απάντηση πληροφορία. Τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν μια θορυβώδη έτσι συμπτωματολογία με μυαλγίες, αρθραλγίες, έντονο πυρετό, κακουχία γενικότερη, συμπτώματα κοινάχης, φαριγγίτιδος, αυτό είναι η κοινάχη, καλό θα είναι με τη συμβουλή του γιατρού τους, του θεράποντος γιατρού, να αρχίσουν αντιοικη αγωγή άμεσα με τα μυφλού ηρεδένσα. Υπάρχουν αποθέματα
και στα φαρμακεία των νοσοκομείων, όπου εμείς έχουμε διαθέσει από το στρατηγικό απόθεμα που έχουμε, και τα ιδιωτικά φαρμακεία μπορούν να τους προμηθεύσουν αδαπάνως. Βέβαια θα είναι πάντοτε με την επίβλεψη του γιατρού, διότι παράλληλα με τα αντιϊκά θα χρειαστεί ενδεχομένως να συμπληρώσουν τη θεραπεία με αντιβιωτικά, διότι σε μια γρυπόδη συνδρομή ενοχεύει ο κίνδυνος μιας στρεπτοκοκκικής ή σταφυλοκοκκικής δίμωξης με απρόβλεπτες εξελίξεις από το αναπνευστικό σύστημα. Οπότε συμπερασματικά, αν αντιλαμβάνομαι καλά, Πρόεδρε, λέτε ότι τα παιδιά κάτω των 6 μηνών, έτσι, οι έγκες, όσες θυλάζουν... Οι λεχοίδες, ναι, οι έγκες, οι λεχοίδες, οι θυλάζουσες... πρέπει να εμβολιαστούν. Θα έπρεπε να εμβολιαστούν, πρέπει έστω και τώρα να εμβολιαστούν. Τα άτομα υψηλού κινδύνου, όπως είπαμε, με τα χρόνια νοσήματα, στεφανία, νόσος, διαβήτης, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, βροχικό άσθημα, ανοσοκατασταλμένα άτομα, άτομα που πάσχουν από νοσογόνο, παχυσαρκία, τα δε άτομα τα οποία θα παρουσιάσουν μια θορυβώδη συνδρομή, καλό θα είναι να απευθυνθούν στο θεράποντα γιατρό για να αρχίσουν αμέσως αντιϊκή αγωγή, χωρίς να περιμένουν την εργαστηριακή επιβεβαίωση της γρήπης. Παράλληλα δε, ο γιατρός ξέρει και θα συστήσει ανάλογα με τη συμπτωματολογία και την εξέλιξη και πορεία της νόσου συμπληρωματική αγωγή με αντιβιωτικά. Θα μας καθοδηγήσει βεβαίως. Απλώς μια διευκρίνηση ήθελα να κάνω. Τα υπόλοιπα παιδάκια, δηλαδή από 6 μηνών και επάνω. Δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στα παιδιά. Εκτός αν έχουν κάποια επικείμενη νόσο. Εκτός αν υπάρχει επικείμενη νόσο. Τα παιδιά τα οποία έχουν κάποιο νόσημα, μια ρευματοειδή αρθρίτιδα, πάσχουν από σύνδρομο Καβασάκη, παράδειγμα, τα οποία τα φροντίζουν τώρα οι θεράποντες παιδίατροι, αυτά θα εμβολιαστούν, πρέπει να εμβολιαστούν. Επίσης παιδάκια τα οποία έχουν νευρομυϊκά νοσήματα είναι μέσα στο πλαίσιο του εμβολιασμού, αλλά δεν υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμός για τα παιδάκια. Γίνατε σαφείς, κύριε Γιαννόπουλε, και πριν σας αποχαιρετήσω να κάνω μια ερώτηση την οποία δεν ξέρω αν είσαστε σε θέση να μου απαντήσετε, με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι του χρόνου πια, τον Οκτώβρη. Οπότε και θα αρχίσει η αντιγρυπτική περίοδο. Τι συνιστάτε για του χρόνου? Θα σας πω το εξής, τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε από την όλη επιδημιολογική επιτήρηση και μελέτη του φαινομένου της γρήπης από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως καταγράφονται, στέλνονται στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ελέγχονται οι υπότυποι του ιού ή τα 1N1 ή και άλλα στελέχη εάν υπάρξουν, γίνεται μια συγκεκριμένη μελέτη και εφόσον βρεθούν υπότυποι ή μεταλλάξεις ενδεχομένως, δημιουργούνται νέα δεδομένα για την κάλυψη την εμβολιαστική της περίοδου 16-17. Άρα λοιπόν τα μοντέλα τα οποία θα υπάρξουν είναι σε συνάρτηση με τη μελέτη των δεδομένων που έχουμε τώρα έως τον Απρίλιο που θα έχουμε την τελική φάση της μελέτης της γρήπης. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας, γεια σας. Focus 103,6. Ακούς καλύτερα.
Και ενώ ακούσαμε όλα τα, όλα μάλλον τα, τα πολύτιμα που μας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων, πιστεύω ότι απάντησε σε πολλές από τις ερωτήσεις σας και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνατε στέλνοντας τις δικές σας απορίες μέσω της σελίδας μας στο Facebook, υπενθυμίζω Focus Family. Να κλείσουμε μία ανακοίνωση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έβγαλε η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Μαθητών Περιφέρειας Αττικής επάνω στην εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν είδε ότι τα κρούσματα είναι σε έξαρση και έβγαλε μία εγκύκλιο με την οποία λέει ότι κοιτάξτε να δείτε τα παιδάκια που κατά τη διάρκεια του σχολείου εκδηλώνουν κάποια από τα συμπτώματα θα απομονώνονται μέχρι να έρθουν να τα πάρουν οι γονείς τους. Να μην έρχονται δηλαδή σε επαφή με άλλα παιδιά, ούτως ώστε να γίνεται η, με τους υπόλοιπους μαθητές, ούτως ώστε να γίνεται η εξάπλωση του ιού. Απαντάει λοιπόν στην ανακοίνωση αυτή η Ομοσπονδία των Γονέων και αναφέρει ότι η γρήπη βρίσκει τη σχολική κοινότητα για άλλη μια φορά απροετοίμαστη και επικώς εκτεθειμένη. Λύνει, λένε το Υπουργείο, το πρόβλημα με εγκυκλίους και οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, όταν όμως υπάρχουν βασικές ελλείψεις. Και λένε χαρακτηριστικά, αναφέρει το Υπουργείο, να ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς των παιδιών που αρρωσταίνουν και να πηγαίνουν τα παραλαμβάνουν τα παιδιά από το σχολείο. Ρωτάμε εύλογα, λέει η Ομοσπονδία, εάν εργάζονται οι γονείς, πόσο εύκολο είναι αυτό? Δεύτερον, όσα παιδιά αρρωσταίνουν να αναμένουν σε χώρο που δεν έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά, λέει το Υπουργείο. Και απαντάνε οι γονείς, πόσα σχολεία σήμερα διαθέτουν τέτοιους χώρους και πόσα παιδιά μπορούν να χωρέσουν σε κάθε τέτοιο χώρο. Τρίτο, και δείχνει έτσι και την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία. Μας λέτε, λέει στην εγκύκλιο, ότι απαιτείται τακτικό πλύσιμο των χεριών ως μέτρο πρόληψης με υγρό σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλειμμα. Και ρωτάμε, κύριοι του Υπουργείου, υπάρχει σχολείο που σήμερα να διαθέτει τα παραπάνω? Και αν όχι, γιατί μένετε μόνο σε έγγραφα και όχι σε πράξεις? Όλα αυτά τα ωραία και τα παράλογα στην Ελλάδα του 2016, η ώρα κοντεύει να δείξει 7. Εσείς όσοι βρίσκετε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μαθαίνω ότι ακόμα ταλαιπωρείστε στους δρόμους λόγω του κλεισίματος των δρόμων από τους αγρότες. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μέχρι τις 9 θα είναι κλειστή η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Μουδανιών στον ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης. Κλειστά και τα πράσινα φανάρια από τις 8 μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Με αυτά και με εκείνα, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Άλλη μία εκπομπή Focus Family έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανταπόκρισή σας, για τα ωραία πράγματα που στέλνετε στο Facebook. Μας δίνετε την αγάπη σας και αυτό είναι κάτι που μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Παρακαλώ και όλους όσοι ακούν και θέλουν, μη διστάζετε, στέλνετε μας τις απορίες σας. Όλα όσα θέλετε να μάθετε, είμαστε εδώ για να τα πάρουμε και να τα αναπτύξουμε στην εκπομπή μας. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη, 18 και 7, 25 του μηνός. Πρώτο Θεός να είμαστε όλοι γεροί. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα παιδιά μας γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Focus 103,6. Ακούς καλύτερα.